Αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι πολύ ακόμη στο πρόεδρο. Πρέπει να ξανάσπει. Να, ναι. Πρέπει να ξανάσπει τη συμπέρασμα. Είναι η πρώτη φορά. Ναι. Πώς που μέχρις. Ο κύριος Λούπος είναι. Όχι, ως το μέχρις. Έχετε ξανάσπει τη συμπέρασμα. Ιδιωτικά, που έρθει, είναι το πάθη, λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, όλα τα καλά που με συμπάνε, αλλά εγώ θα ευχαριστώ τα λόγια ενός δικού σας τελεύους, του Περιφερειάρχη Υπήρου κ. Κακλημάνη, που στην τοποθέτησή του, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, υπάρχει στο έντερνετ όμως, στο έντερνετ που μπορείτε να το δείτε, στην τοποθέτησή του, στη συγκέντρωση που έγινε στα Γιάννενα πρόσφατα με τον κ. Αποστόλου, σε ό,τι αφορά τα μέτρα που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα, δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από τα μέτρα αυτά και χαρακτηριστικά είπε δεν είδαμε από τα μάτια και είδαμε από τα βρύδια. Υπονοώντας ότι μέτρα που δεν πήρατε εσείς, τα πήρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα αυτό. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τον τοπικό μας χώρο, επισκεφτήκατε δύο συνεταιρισμούς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται και έχουν μεγάλες περιπέτειες τόσο στην δικαιοσύνη όσο και στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία με οικονομικές περιπέτειες και με προβλήματα που αυτή τη στιγμή είναι ξεπέραστα. Έχουν δεχτεί περιουσίες, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Είναι, δεν ξέρω αν σας ενημέρωσα από εκεί, τι σκέφτεστε να κάνετε για αυτό το θέμα, κυρίως για δύο συνεταιρισμούς που στο πρόγραμμα ήταν να τους επισκεφτείτε. Που κατά σύμπτωση μέσα έχουν εμπλακεί και στελέχη του χώρου σας της Συνοδημιουργίας. Ανοίξω μια παρέτηση εδώ να παιδεύεται. Καταρχήν το θέμα της δικονομίας είναι ακόμα ανοιχτό. Δεν έχει κλείσει τίποτα. Τα από τα δικαστήρια γίνεται μπροστά. Είμαστε γνώστες και ποιος βρεθείς είναι γνώστες. Αλλά λίμωνο αν στη ζυγαριά βάλουμε τα θέματα αυτά που μπορεί να αναγγίσει κάποιον στελεχών νόμιμου συνεταιρισμού και να κλείσουμε τα μάτια μας στους αγρότες από πίσω που βρίσκονται και στελεχών στους συνεταιρισμούς και να μην ασχοληθούμε μαζί τους. Το γνωρίζουν. Το γνωρίζει μια δημοκρατία και δεκά παντού, το πάντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα κλείσουμε τα μάτια μας και δεν θα επισκεπτόμαστε ακόμα και με προβλήματα στους συνεταιρισμούς και κάθε θεσμό που μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα, γιατί στελεχώνεται από άλλους ανθρώπους. Εγώ δεν ρώτησα αυτό. Εγώ ρώτησα αν η Νέα Δημοκρατία προτίθεται γενικότερα για τους συνεταιρισμούς να προβεί σε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό είναι κοινό λίγο ότι βάζεις. Όχι. Ρώτησα τι σκέφτεται να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να πετάμε γνωρίζουμε για τα λοιπά. Γνωρίζει λοιπόν ο κ. Βουλευτής. Είναι λοιπόν στη γνώση. Γνωρίζει και το κόμμα κεντρικά. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Εμείς ασχολούμαστε και ο Δημάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χρυσαφίδης και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος της Νομαρχιακής και ο βουλευτής μας ο Στέλιος Βιγιαννάκης ασχολούμαστε ακριβώς με τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν ασχοληθούμε με τα θέματα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι το κομμάτι της και εμείς το δικό μας. Εκεί είναι μια μεγάλη παρένθεση. Συνεχίστε λίγο να πέτει στο κ. Βουλευτής. Συγχωροχάρτη αυτό καταρχήν δεν έχει τελεσ συμφωνία για την μισό λεπτό. Δεν έχουμε κάποια απόφαση. Όμως αυτό υπονοείται. Όχι για αυτούς τους δύο μόνο. Για τους συνεταιρισμούς. Γενικά. Εγώ το πιο κοινό του Βαρέτα για να σα απαντήσω και από ακόμη πιο ευθύ με κύριο Πρωτοβουλευτή. Έχουμε δύο βουλευτέ που μπορούν να σα απαντήσουν. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι χωρίς να έχουμε αυτά μία απόφαση στα χέρια μας, πώς θέλετε να κάνουμε και μία νομοθεσία για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αφήστε λοιπόν να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Θα βγουν οι αποφάσεις και εκεί θα μας δείτε και πάλι πάνω στο θέμα. Από τη δική μου. Καταρχήν γενικά για τους συνεταιρισμούς, να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου, η θητεία μου ως τομέας πάλι την προεδρία του κ. Σαμαρά, διαφρέγοντας όλη τη χώρα, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι από τους 6.500 συνδεσμούς που αναφέρονταν ότι υπήρχαν στα Μητρώα των συνδεσμών στην χώρα, είχα ενημερώσει τον κύριο Σαμαρά ότι δεν τους υπολόγισα ότι είναι η πραγματική πάνω από 400. Και τότε μάλιστα φώναζα και έλεγα ότι πρέπει να καταληφθούν οι συνεταιρικές σφραγίδες, μαϊμούδες, που δημιουργούσαν ένα δίκτυο διαπλοκής με τις ενώσεις, το δευτεροβάθμιο αγώνα,
εκλέγοντας εικονικά εκλέκτορες και μέλη, μια σπρώντας έλεγχο τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπήρχαν σε ενέργειες νομικών προσώπων που ήταν και παράγοντας, και κορυφώνονταν αυτή η εποχή στο ανώτατο όργανο και δημιούργησαν μια κατάσταση που χρεοκόπησε το συνεταιριστικό κίνημα. Αυτά τα είχα διαγνώσει προσωπικά, υπάρχουν οι μαρτυρίες και στη Βουλή τέσσερα χρόνια και δυστυχώς πανηγυρικά δικαιώνομαι τώρα, έτσι, από τον άνθρωπο που έγινε μετά την ψήφιση του νόμου τότε της Καβαλίδη και από το έλεγχο που γίνεται τώρα και από την παρούσα κυβέρνηση. Αυτά λέει και ο κ. Αποστόλου τώρα. Βέβαια, αυτά που λέει ο κ. Αποστόλου, αυτά που κάνει για να στηρίξουν τους δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί το δημοσίευμα που με ρωτήσατε τι θα κάνουμε εμείς θεσμικά στην Νέα Δημοκρατία είναι ένα κρατικοπαρεμβατικό δημοσίευμα εντελώς σε μια οργάνωση της αγοράς που είναι και οι συνεταιρισμοί, που είναι οικονομικές μονάδες και δεν έχουν καμία υποχρέωση να υπόκεινται σε έλεγχο σκοπιμότητας ως προς τις αποφάσεις τους, έτσι που επιχειρήθηκε και επιχειρείται να γίνει με αυτό το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε από την κυβέρνηση και από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θέλουμε να υπάρχει ένας έλεγχος της νομιμότητας, έτσι, και εδώ και εμείς ως Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος δεν σηκώνω καμία κουβέντα πάνω σε θέματα νόμιμης λειτουργίας των οργανώσεων των παραγωγών, σε δεσμοί που λειτουργούν ως οικονομικές μονάδες, αλλά θα πρέπει να αφηθούν να λειτουργήσουν κάτω από κανόνες υγιούς ανταγωνισμού στην ελεύθερη οικονομία. Εδώ δυστυχώς με την παρούσα κυβέρνηση έχουμε ξανά να βλέπουμε να αναμειώνει το σύστημα των κρατικοδίαιτων συνεταιρισμών. Γιατί οι πόρους και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται μακροσκοπικά στο νομοσχέδιο θα δίδονται κάποια ευρωπαϊκά κίνητρα, έτσι, σε κάποιους συνεταιρισμούς που θα ελέγχονται ως προς τη σκοπιμότητα των αποφάσεων σαν από την κυβέρνηση, από τον Υπουργό δηλαδή. Εδώ διαφωνήσαμε γι' αυτό και καταψηφίσαμε αυτό το νομοσχέδιο για να απαντήσουμε αλληλπρόσωπο την απάντηση στο όρκο που θέσατε για τους συνεταιρισμούς. Σε θέματα νομιμότητας και εφόσον προκειμένου εδώ στους συνεταιρισμούς του νομιμότητας και καλά δικαιοσύνη σεβόμαστε την λειτουργία της δικαιοσύνης και ευχόμαστε να βγάζει αποτέλεσμα σύντομα εξεκάμερο ώστε να απαλλαγούν από αυτές τις δεσμεύσεις που έχουν τα μέλη γιατί πραγματικά αγωνίζονται και παράγουν αυτούς τους ανθρώπους που είδαμε και μιλήσαμε μαζί τους και προσπαθούν να κρατήσουν την οργάνωσή τους και να επιβιώσουν. Και ως Νέα Δημοκρατία δεσμευόμαστε να φέρουμε ένα νόμο που θα είναι ένα πλαίσιο αρχών που θα στηρίζουν τη συνεργασία και το συνεταιρίζεσαι στη χώρα χωρίς κρατική παρέμβαση και χωρίς εξωθεσμικού τύπου άλλες παρεμβάσεις που θα στρεβλώνουν την λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού σε μια ελεύθερη οικονομία με κανόνες, ωστόσο. Τώρα, εσύ ποιος επισκεφτήκατε μόνο από τους δύο συγκεκριμούς. Έλλειψη χρόνου. Έλλειψη χρόνου, γιατί το θέλεις να καταλάβουμε. Θα είμαστε πάλι κοντά. Σαν αυτό, για το πρώτο ερώτημα που θέσατε για την δήλωση του κυρίου Καχτημάνη, δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να είπα αυτά τα λόγια για τον κύριο Αποστόλου. Προφανώς κάτι θα ξέρω ποιος περιφερειάρχης, ωστόσο, που δεν το γνωρίζω εγώ, μπορεί να αφορά ζητήματα τοπικής εμπειρίας. Ωστόσο, να υπενθυμίσω και να καταθέσω ξανά τα λόγια του ίδιου του κ. Αποστόλου το 2015 πριν το δημοψήφισμα που καλούσε τον αγροτικό πληθυσμό να μην ψηφίσει εκείνη τη δέσμη των μέτρων που θα ήταν κυριολεκτικά τα φόπλακα. Το είχε πει ο ίδιος. Ο ίδιος ο κ. Αποστόλου λοιπόν μετά ως υπουργός υπερψήφισε αυτά τα μέτρα που ο ίδιος το κατήγησε σαν τα φόπλακα. Άρα το προσωνύμιο που ταιριάζει στον κ. Αποστόλου είναι ότι είναι ο νεκροθάφτης της ελληνικής γεωργίας. Και έτσι μείνει δυστυχώς στην ιστορία και ευχόμαστε γρήγορα να αλλάξουν την πολιτική τους, γιατί για να αλλάξει την κυβέρνηση φυσικά είναι μέσα από την πρωτοβουλία επειδή του κόσμου αυτής της κυβερνήσεως. Γρήγορα να αναθεωρήσουν την πολιτική τους και να καταλάβουν όλοι ότι αυτά τα μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσουν σε αφανισμό τους μικρομεσαίους αγρότες. Και για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, αναφέρω πάλι ότι ο κ. Καθημάς προφανώς αναφέρονται σε κάποια ζητήματα που να είναι τοπικής εμπέδειας ή περιορισμένης εμπέδειας ευρύτερα και να το πρόγραμμα του προγράμματος της αγροτικής ανάπτυξης.
Αυτό λοιπόν όταν μεταφέρονται πόροι από το κέντρο στην περιφέρεια, έτσι, και ο ίδιος και ως βουλευτής της περιφέρειας, με πίστη όμως στην αγροτική ανάπτυξη και στην αποκέντρωση, το συνερίζομαι, όχι όμως χωρίς ένα σχέδιο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η κυβέρνηση θολώνει το τοπίο, προσπαθεί να παραπλανήσει πάλι τον αγροτικό πληθυσμό, λέγοντας ότι θα σας δώσω πόρους και μη έχοντας σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη, αν το έχετε εσείς, έστω και σε εμάς, να το ξέρουμε, έτσι, γιατί προβλέπει για την Ήπειρο και για την Πρέπεζα, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και επομένως δίνει τους πόρους στην περιφέρεια και σαφώς και καλά κάνει ο περιφερειάρχης, έτσι, και ζητάει να διεκδικήσει περισσότερους πόρους για την περιφέρεια και να διεκδικηθεί κατά τον τρόπο που ο ίδιος πιστεύει καλύτερα. Ναι. Η Αθηνά είναι ο Ράμπη. Με την Κάνατε μάλλον τις επισκέψεις, οπότε θα είδατε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, κάποιες ευτυχίες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, αναφέρομαι στα προσκοπόπια και στους δοτικούς χάρτες, τα κλίματα από το πακέτο Κατζηδάκη τα οποία πρέπει να επισταθούν, τις καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, στο θέμα της αγοράς αγροτών, ένα θέμα που αφορά τα farmers market, τα οποία αφορά και την περιοχή μας, τα χρέη τα οποία έχουν το ΕΕ, από τη δημόσια είναι πολλά. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όχι, είναι ουσιαστικά όμως. Τα θέλουμε να τρέψουμε τα συμπληρώσω, θα τα σημειώσω γιατί σηκώνει απάντηση του καθένα. Μπορείτε και σαν εφημερίδα, αν θέλετε, να μας δημιουργήσετε μια φόρμα, μια ανεπομονή και πολύ ευχαρίστως να διαβάσουμε το επιτελείο του τομέα και το δημοσιογραφικό. Να το δείτε δηλαδή να μην μισώ το. Όχι, δεν είναι κακό γιατί. Μπορεί να παραλάβει λίγο τώρα. Είπαμε τα προσκοτόπια, είπαμε την επιστροφή των χρημάτων από το πακέτο Κατζηδάκη. Έχω την αίσθηση ότι οι περιοχές που πλήττονται είναι στο φανάρι και το τουριστικό φαναρίου. Οι καθυστερήσεις στα προγράμματα των νέων αγροτών. Το θέμα των farmers market, πιλωτικά έχει λειτουργήσει στην Πρέβεζα. Και τα προβλήματα τα οποία είναι το έργο, τα χρέη που δημιουργούνται και ποτέ που το να μην έχουν ένα. Να απαντήσουμε. Ναι. Καταρχήν για τα βοσκοτόπια, όντως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην χώρα, έτσι, το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει λυθεί εδώ και 20 ετία τουλάχιστον. Η κατάληξη των προσκοτόπων τελικά μετά από τόσα χρόνια καθυστέρησης να είναι στην διαχείριση των περιφερειών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα διαχειριστικά σχέδια των προσκοτόπων από σωρινά θεωρηθούν τέλος του 2017 και τα οριστικά όπως είπε ο Υπουργός μέσα στο 2019. Εμείς υποστηρίζαμε και ο ίδιος προσωπικά στο Μάρκης ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στα προσκοτόπια και οι ανώδεις εκτάσεις, γιατί ακριβώς είναι ο μεσογειακός προσκότοπος που διαθέτει σε σχέση με τον προσκότοπο της πατρίδας, αλλά και η εκτατική κτηνοτροφία της πατρίδας μας δεν έχει καμία σχέση με την εσταλισμένη προϊόντας. Δυστυχώς αυτό δεν είναι κατανοητό από περασμένες ηγεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά μόνο από τον κύριο Τσαφτάρη, ο οποίος τελικά το στιγμή του το έθεσε, το διεδείξε και το πετύχαμε ως χώρα και το ισχύει από φέτος και στο εξής και αυτές οι εκτάσεις να θεωρείται ως βοσκήσιμες. Εξαιτίας όμως της αδράνειας τόσων ετών, αλλά και της πολυσυεργίας που παρατηρείται ακόμα και σήμερα. Δεν είπε κάτι και ο Σουκρός, αλλά το 2015 δεν έγινε τίποτα και για τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια. Κινδυνεύουν με παραγωγή να κάνουν τις ενισχύσεις τους γιατί δεν έχει σωστή διαθέτηση του βοσκοτόπου και τις μονάδες τέλος πάντων που έπρεπε να δικαιολογήσουν για να πάρουν τις επιδοτήσεις τους. Εδώ εμείς συνεριζόμαστε, άλλωστε είναι και πρώτα σας είπα στο Βουλίδο, εδώ και χρόνο, να υπάρχει ο συγκεκριμένος βοσκοτόπος στα όρια της κοινοτροφικής εκμετάλλευσης για τον κοινοτρόφο που κάνει μέσα στην εκμετάλλευση, ώστε οι πραγματικοί κοινοτρόφοι να δικαιούνται του βοσκότοπου και όχι να έχουν εικονικές διευθετήσεις του προβλήματος. Όπου υπάρχει πρόβλημα λόγω του συνοστισμού, τότε εκεί μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα διαχειριστικά. Για το farmers market,
είναι μια αποκτή πρωτοβουλία της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, που ήταν ένα πάγιο έτσι από τον παραγωγό. Και δυστυχώς είναι μια δομή της αγοράς της ελεύθερης οικονομίας, στην οποία δεν πιστεύεις με την κυβέρνηση, γιατί σας είπα θέλει να είναι υποκρατικό έλεγχο όλες οι δραστηριότητες που αφορούν και την οικονομία. Γι' αυτό και βλέπουμε κάποιες διευθετήσεις που απαιτούνται να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο, δεν τις διευθετούν. Για το πακέτο Χατζηγιάκη, με ρωτήσατε, εμείς ως Νέα Δημοκρατία, τώρα που ζήτησε η κυβέρνηση να πάρουμε θέση, είπαμε ότι τα χρήματα αυτά αφορούσαν αποζημιώσεις που δόθηκαν σε πηγαίνοντες παραγωγούς την περίοδο εκείνη και δόθηκαν με σύνομο τρόπο μέσα από κρατικές υπηρεσίες και από διαδικασίες που προβλέπονταν από την νομοθεσία και την εθνική λειτουργία του ΕΛΓΑ. Γίνανε και μάλιστα επειδή είχαμε φαινόμενα σε όλη τη χώρα που ζημιώθηκαν την παραγωγή, γίνανε αλλού με εξατομικεύσεις και αλλού με καθημερινές εκτιμήσεις, ώστε να μειωθεί και το κόστος το λειτουργικό, αλλά και γρήγορα να πούν τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους παραγωγούς. Δυστυχώς αυτό που δόθηκε τότε και μάλιστα επειδή ορισμένοι λένε ότι ήταν ευχαριστικά χρήματα προεκλογικής περίοδου, ας μας απαντήσουν στο εξής ερώτημα αυτοί που ασκούν αυτή την κριτική. Ποιος διευθυντής δικαστήριας και βάζει το κεφάλι στον τορβά όταν θα τον ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί εφόσον αυτά τα χρήματα ορισμένοι ισχυρίζονται ότι είναι παράνομα δοθέντα, τότε θα πρέπει κάποιοι να απολογηθούν στα δικαστήρια. Άρα εμείς ισχυρόμαστε ότι τα χρήματα αυτά δόθηκαν με νόμιμες διαδικασίες, ως αποζημιώσεις σε πληγέντες παραγωγούς και δεν πρέπει να τα ζητήσουν πίσω. Τώρα, σοβαρή ευθύνη έχει εδώ πέρα η αντιπολίτευση της εποχής εκείνης, η μετέπειτα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που όλοι θυμόμαστε ότι τότε που έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι οι εκτιμήσεις αναφέρουν για ένα πακέτο αποζημιώσεων σε ζημίες της τάξης των 500 εκατομμυρίων, ο κ. Παπανδρέου έλεγε ότι αυτοί θα δώσουν ένα δισεκατομμύριο. Και δυστυχώς την ίδια περίοδο υπονόμευα τη διαδικασία αυτή, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει ενισχύσεις και όχι αποζημιώσεις. Και μάλιστα υπάρχει ένα εμπιστευτικό έγγραφο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ τότε, μετέπειτα της κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, προς την Ατόμια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ουσιαστικά υποδάμιζα αυτή τη διαδικασία, προκαλώντας τους ελεκτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώνοντάς τους στρεβλά, παραπληροφορώντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για ενισχύσεις και αποζημιώσεις. Άρα, σοβαρή ευθύνη για τις μετέπειτα εξελίξεις ήταν όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις που δεν υπερασπίστηκαν όπως θα έπρεπε αυτή τη διαδικασία που αποζημιώνουν οι πηγαίνοντες παραγωγούς. Τώρα για τα χρέη, τα χρέη και όλα αυτά που λέτε, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που αφορά γενικότερα φυλές των οργανώσεων των παραγωγών σε διάφορες κατευθύνσεις. Δυστυχώς και στα ΠΕΛ δεν έχουν γίνει όλες αυτός ο σχεδιασμός που πρέπει να κάνει η χώρα μας και το Υπουργείο της Υγείας. Δυστυχώς εδώ και χρόνια καταδύθηκαν και έγκυες βελτιώσεις που ήταν σημαντικότατες υπηρεσίες που προσέφεραν πραγματικά στην αγροτική παραγωγή και εμείς ως Νέα Δημοκρατία και ως προτάσεις αγροτικού σχεδιάζουμε την επανασύσταση αυτών των υπηρεσιών, των εγκύων βελτιώσεων, υποκρατικό έλεγχο. Και παράλληλα, σχεδιάζουμε και την επαναφορά των γεωργικών εφαρμογών με τους γεωπόντους των γεωργικών εφαρμογών που θα είναι δίπλα στο χωράφι, δίπλα στο μαντρί, στο γεωργό και στο δημοτρόφο για να μεταφέρουν αυτή τη γνώση που σήμερα δυστυχώς δεν μπορούν να την βρουν με εύκολο τρόπο και παραπληροφορούνται και από ορισμένους επιτήρους που λειτουργούν στον χώρο, ακριβώς για να εξυπηρετήσουμε κεντρικές στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις που θα έχει η Νέα Δημοκρατία και οφείλει να έχει η χώρα μας ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων, ώστε να πετύχουμε, όπως σας είπα, μεγιστοποίηση της αυτάρκειας, ενάπωση του κοινωνικού ισχύου στην ύπαιθρο με την αποκέντρωση, ενίσχυση της παροχής και της παραγωγικότητας, αν θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να πατήσουμε σε έναν παραγωγικό τομέα που στηρίζεται κατά 100% σε ενδογενείς δυνάμεις. Δηλαδή, λέμε ότι έχουμε γεωργία, τουρισμό και ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι ποντοπόρος και βρίσκεται σε όλο τον κόσμο. Ο τουρισμός συνδράμει στη χώρα μας καθαρά με εξωγενείς δυνάμεις. Αν κάτι συμβεί, όπως συνέβη στην Αίγυπτο,
μια χώρα που έχει 20 εκατομμύρια και 1 εκατομμύριο επισκέπτες, τα τελευταία χρόνια δεν έχει ούτε 80.000. Αν συμβούν τέτοια φαινόμενα και στην περιοχή μας, τότε θα βαστούμε αποκλειστικά και μόνο στις ενδογενείς δυνάμεις. Το οποίο όμως έχουμε εντελώς απομονωμένο, δεδομένου όπως σας είπα, το 65-70% της αγροτικής μας, της διατροφής μας με αγροτικά προϊόντα, εισάγουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να τρέξουμε και να συμφωνήσουμε και να συνενέσουμε όλα τα κόμματα, όλες οι παρατάξεις, στην κατεύθυνση της ανάταξης, της αναγέννησης της αγροτικής παραγωγής στη χώρα. Αλλά με όρους οικονομίας, έτσι, και όχι κρατικών παρεμβάσεων παλιού τύπου που δυστυχώς χρεοκόπησαν και το συντηρητικό κίνημα και την αγροτική οικονομία και την χώρα γενικότερα. Δεν γνωρίζω τους φίλους στην Αγριμάνη, γνωρίζω όμως τι λένε οι αγρότες για τον κύριο Αποστόλη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε στην αρχή για μια σειρά από μέτρα στήριξης της αγροτιάς. Μίλησα για προλαβήνσεις, για μείωση ΦΠΑ. Όλα αυτά, φαντάζομαι θα έχουν και κάποιο, θα προκύψει κάποιο έλλειμμα στα έσοδα. Καθώς η σημερινή κυβέρνηση έχει υπογράψει για πολλά χρόνια και με μεγάλα πλεονάσματα. Έχετε σκεφτεί πώς θα καλυφθεί αυτό το έργο? Είναι εφαρμόσιμο? Ό,τι έχουμε ανακοινώσει ως Νέα Δημοκρατία την άνοιξη του 2016 μεσούς των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι υπολογισμένα με τα δεδομένα της περίοδου εκείνης, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς ότι υπάρχει και η επιτροπή από τους δανειστές και δεν μπορούν να παραγγείλουν από τους δεσμεύσεις που έχει η χώρα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά που έχουμε ανακοινώσει εντάσσονται ακριβώς και καλύπτονται πλήρως από τα μεγέθη αυτά που αποτυπώνουν την κατοχή στον προϋπολογισμό. Απλά η διαφορά μας από την κυβέρνηση είναι ότι εμείς πιστεύουμε στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική παραγωγή σαν διαδικασία της οικονομίας, της ελεύθερης αγοράς, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και έτσι αντιμετωπίζουμε τους γεωργούς. Δυστυχώς όμως, λόγω ιδιοδοξιών, η παρούσα κυβέρνηση αντιμετωπίζει σαν ιδιώτες και τους αγρότες, τους οποίους θεωρεί ότι είναι ιδεολογικά αντίπαλοι με τη δικιά της ιδεολογία, που είναι η ιδεολογία κομμουνιστική. Επομένως, για τα ισοδύναμα που μπορεί να προκύπτουν από τη χαμηλή φορολόγηση που λέμε εμείς, το 13% σε σχέση με το 29% που προτείνει η κυβέρνηση, το ισοδύναμο που προκύπτει είναι περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά θεωρούνται στατιστικώς ασήμαντα για τους δανειστές, γιατί είναι μεγέθη τα οποία μπορεί να μην επιτευχθούν παρόλο που μπορεί να ληφθούν μέτρα, γι' αυτό και δεν θεωρούνται ότι είναι βασικά και αναγκαστικά. Δυστυχώς όμως εδώ η κυβέρνηση έχει αποδείξει, έχω ένα ακόμα παράδειγμα, ότι δεν την ενδιαφέρει η αγροτική παραγωγή στην χώρα, γενικότερα ούτε το αγροτικό επάγγελμα, γι' αυτό και το επιβαρύνει φορολογικά, ασφαλιστικά και με άλλους τρόπους, ακριβώς γιατί δεν πιστεύει στην αξία και στην στόχο για την χώρα. Γι' αυτό και έχει επιβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωση και στο κρασί, ένα κλάδο εθνική εμβέλεια με έντονη εξωστρέφεια, που εδώ είχε παραδείγματο χάρη εξαγωγέ την τελευταία χρονιά πάνω από 70-80 εκατομμύρια ευρώ και είχε 700 ενοποιεία και 20.000 επαγγελματίε εμπλεκόμενα από το χωράφι μέχρι και την εμπορία όλων αυτών των προϊόντων. Τις ειδοποιήσεις, με το φόρο που επέβαλε το πρώτο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της συνδυαστικής κεντρικής του εταιρείας της ΚΕΟΣΟΕ, φαίνεται ότι μειώθηκε η κατανάλωση του κρασιού στην Ελλάδα στο 50%. Προφανώς οι Έλληνες δεν σταματήσανε να κόβουν το κρασί και καλά κάνουν. Προφανώς σταματήσανε να κόβουν τιμολόγια και να κυκλοφορεί η κρασί στη μαύρη αγορά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της υπερφορολόγησης της σημερινής κυβέρνησης και όλων όσων υποστηρίζουν τέτοιου είδους πολιτικές, εν αντιθέσει με αυτά που ο νέος μας αρχηγός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει για έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή στις τάξεις του 15%, αλλά επαναδιαπραγματευόμενοι με τους δανειστές μας την επίτευξη των πλεονασμάτων στο 2% και την επόμενη αύξηση 4% που θα μας επιτρέψει να κάνουμε και άλλες διευκολύνσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις σε επαγγελματίες της ελεύθερης αγοράς ακριβώς για να μπορέσουμε να τονώσουμε την παραγωγή και την παραγωγή στη χώρα. Και στο κομμάτι των αγροτών λοιπόν, αυτά που προτείνει η Δημοκρατία και με τον αυτόνομο τον ΟΓΑ και με χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και χαμηλή φορολόγηση και εφόσον σταθεροποιηθεί η οικονομία μας συνολικά με τα μέτρα και καταφέρουμε να παράξουμε
αλλάξουν αυτά τα πρωτεϊνή προτάσματα, επαναφέρουμε και το ΦΠΑ στα αγροεφόδια στο 13% ακριβώς για να στηρίξουμε περαιτέρω την αγροτική παρομή στην χώρα. Είπατε στην τοποθέτησή σας στην αρχή ότι από την επίσκεψή σας στην περιφέρεια μας και στην περιφέρεια δεν ήταν ενθουσιασμένος. Παρ' όλα αυτά, η περιφέρεια Ηπείρου είναι η φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδος και μία από τις φτωχότερες στην Ευρώπη. Και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία στις κυβερνήσεις της που οδήγησε την περιφέρεια μας σε αυτή την οικονομική κατάσταση και τι προτίθεται να κάνει, τι προγραμματίζεται για το μέλλον όταν το κάνουμε για την κυβέρνηση. Για την φτωχότερη περιφέρεια στην Ευρώπη και στην Ευρώπη, επιτρέψτε μου να πω ότι πλέον τα σύνορα κρατάει κρατά περιφέρεια στην οποία με διακαταγόμενα την δική Μακεδονία. Δυστυχώς για μας, δυστυχώς για εσάς, δεν έχουν γίνει σημεία πρόοδου προφανώς. Και αυτά φαίνονται σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, δεν αυτά που θα επιτρέψουν έτσι να το νιώσει και ο κόσμος και ο πληθυσμός αυτά τα θετικά τέλος πάντων βήματα που γίνονται. Γιατί δυστυχώς ο καμένος χώρος και ο δρόμος που πρέπει να καλύψουν είναι τόσο μεγάλος που και βήματα που σαν να κάνουμε είναι σαν να είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Και αυτό συμβαίνει και στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία και σε πολλές άλλες περιφέρειες, σχεδόν σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, γιατί ακριβώς η Νέα Δημοκρατία έχει μερίδιο ευθύνη σοβαρό, γιατί δεν φτάνουμε σε μια εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα. Έχει σοβαρές ευθύνες και η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έχουμε σήμερα λύσει πολλά προβλήματα των κτηνοτρόφων. Έχει ευθύνες γιατί δεν υπερασπίστηκε όπως έπρεπε τη ΦΕΤΑ στις διαπραγματεύσεις της Ευρώπης με τον Καναδά και με την Νότια Αφρική και φτάνουμε στην τελική ευθύνη που πρέπει να το υπερασπιστεί το κοινοβούλιο πλέον αυτό το μέλλον της χώρας. Και εδώ καταθέτω την πρόταση του Δημάρχη Ορδητού ότι θα δώσουμε τον αγώνα να μην συνιστούν στο κοινοβούλιο αυτές οι συμφωνίες που αφορούν και τη ΦΕΤΑ, εάν δεν αλλάξει η διατύπωση που αφορά μέσα τη ΦΕΤΑ, ώστε να μπει σε καθεστώς πλήρους προστασίας, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα δημοφιλή ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, στη συμφωνία με τον Καναδά και την Νότια Αφρική. Εδώ λοιπόν αναλαμβάνουμε και ο ίδιος προσωπικά, χωρίς να μετέχω, να έχω μερίδιο ευθύνης, δεν είχα ποτέ κυβερνητική θέση σε αυτήν την ευθύνη που έχει η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα ενώ το 12 είχαμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση που πατάει πάνω σε αυτά που σας είπα και προηγουμένως, με γεστοποίηση της αυτάρκειας, ώστε αν φτάσουμε πάνω από 90% θα έχουμε 5-5,5 δις εξοικονόμηση πόρων πλούτου για το πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι στα 6 δις που παράγει σήμερα η χώρα, φτάνουμε στα 11,5, συν άλλα 5 δις που μπορούμε να αναπτύξουμε με παραγωγές σε ανταγωνιστικούς τομείς της ελληνικής αγροτικής παραγωγής προς το πλούτο δηλαδή, από τα 6 δις που ήδη παράγουμε, μπορεί να φτάσει ο πρωτογενής τομέας να συμμετέχει στο έκτος της χώρας με ένα ποσό της τάξης των 15 δις και επιπλέον και να ξεπερνά και το 10% ακόμα του ΑΕΠ στη χώρα. Αυτό είναι μια δυναμική, μια πραγματικότητα. Ο ίδιος το προσεγγίζω και τεχνοκρατικά ως γεωκόνος και με μετρήσιμα δεδομένα που είχα καταθέσει και τότε. Και τώρα αυτό θα συμβεί πάλι ως Νέα Δημοκρατία. Θα καταθέσουμε 407 συγκεκριμένες προτάσεις που θα αναφέρονται σε όλα τα χώρα. Το τι μπορεί να γίνει, να βελτιωθεί μια υπάρχουσα κατάσταση, να γίνει μια καινούρια, να διορθωθούν και λάθη που γίνονται, ώστε όλα αυτά να προσθέτουν σύντο χρόνο μέσα σε τα επόμενα 6-8 χρόνια. Θέλουμε και πολύ χρόνο ακόμα έτσι για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Δυστυχώς αποδομήθηκε η αγροτική παραγωγή κλείνοντας με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων από το 1984 και μετά μέχρι και το 2010. Θα σας πω ακόμα ένα στατιστικό δεδομένο. Από το 1984 μέχρι το 2010 η Ελλάδα έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έμεσες και άμεσες ενισχύσεις, επιδοτήσεις δηλαδή και χρήματα για ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα, ύψους 62 δισεκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία από το 25 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια θα περίμενε κανείς από το 2000 μέχρι το 2010. Αυτά τα χρήματα που έχουν από το 1984 μέχρι το 2010 είχαν πιάσει τόπο τα 62 δις. Τα τελευταία λοιπόν 10 χρόνια από το 2000 μέχρι το 2010
τα χρήματα που θα πάνε στη χώρα για να εισάγει αγροτικά προϊόντα ξεπέρασαν τα 62 δισεκατομμύρια, έφτασαν τα 63. Δηλαδή, ό,τι μας δώσαν σε επιδοτήσεις, σε ενισχύσεις, τους τα δώσαν για 25 χρόνια, τους τα δώσαμε σε 10 χρόνια αγοράζοντας δικές τους παραγωγές. Αν δεν επενδύσαμε σε δικές μας παραγωγές. Και εδώ η ευθύνη επιμερίζεται αναλογικά, έτσι ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Και ποιοτικά δεν είναι αναλογική η ευθύνη, είναι και ποιοτική. Γιατί σας είπα, εμείς πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην δομή της ελεύθερης αγοράς. Οι κρατικοδίαιτες παρεμβάσεις, έτσι που τα φορτώνουν όλους τους συνδεσμούς και διορισμούς και διάφορα όλα τέτοια δυστυχώς τρίκ για να δικαιολογήσουν το κομματικό που είδους παραβάσει μέσα σε τέτοιες συλλογικές οργανώσεις, υπεροκόπησαν συνολικά την αγροτική παραγωγή, ειδικότερα το συντηρητικό και το αγροσυντηρητικό κίνημα της χώρας. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά. Σας ευχαριστώ.